Να πάμε λιγάκι για τις τιμές των ενοικίων, φίλες και φίλοι, ακόμα και σε πιο προσιτές περιοχές, οικονομικά περιοχές, καλύτερα δηλαδή οικονομικά περιοχές, όπου βλέπουμε να είναι στα ύψη ακόμα η τιμή. Θυμάστε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, τις παρεμβάσεις για να πέσουν τα νίκια. Mm-hmm. Λοιπόν, μόνο το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με έρευνα η οποία γίνεται στις ζητώμενες τιμές από τους ιδιοκτήτες, έχουμε νέο άλμα των ενοικίων. Και πού? Στις περιοχές οι οποίες πήγαιναν, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν πια να ζουν, πληρώνοντας 12 ευρώ το τετραγωνικό στο Χαλάνδρι. Ακόμα και αυτές, δηλαδή, περιοχές. Περιοχές είναι απλησίαστες. Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας είναι ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αθηνών και Αττικής και πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο κύριος Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Έτσι να έχουμε και τις δύο πλευρές. Μπορώ να θέσω πλευρές. Το ερώτημα. Βεβαίως. Να δούμε τα δεδομένα πρώτα. Να μας προσθέσουμε και τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Να δούμε, κύριε Θεοδωρίδη, πείτε μας λίγο πώς έχουν τα πράγματα ανά περιοχή. Θα βλέπουμε εμείς και την κάρτα μας για να μπορούμε να έχουμε την αποτύπωση της κατάστασης. Λοιπόν, εδώ. Είναι πολύ σαφές ότι έχουμε μία μεγάλη άνοδο και των ενοικίων. Έχουμε γενικότερα μία άνοδο των τιμών των ακινήτων, η οποία βέβαια έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια που οι τιμές ήταν σε φάση καταστροφική. Όπως θα θυμάστε, είχαμε φτάσει να αγοράζεις διαμέρισμα με λιγότερο από τη τιμή ενός αυτοκινήτου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ραγδαία άνοδο, κάτι που είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα, κύριε Θεοδωρίδη, βλέποντας και τις κάρτες μας. Ας πούμε, να πάρουμε εγάλεο τώρα, έτσι. Εδώ έχουμε τη σύγκριση. Ενδεικτικό σύγκριση. Το 2022-2024. Πάμε να τη δούμε την καρτούλα μας ξανά μπροστά. Λοιπόν, πάμε. Στο εγάλεο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. 70 τετραγωνικά. 75 τετραγωνικά. Τώρα για να τα νοικιάσεις, θες 630 ευρώ. Το 22, για να νοικιάσεις ένα σπίτι της ίδιας κατηγορίας 88 τετραγωνικών, ένα δωμάτιο παραπάνω. 500 ευρώ. Ήθελες 5 εκατοστάρικα. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας να δούμε έτσι κάποιες περιοχές να έχουμε μια συνολική εικόνα. Περιστέρι βλέπουμε 55 τετραγωνικά ένα διαμέρισμα. Το 2024 σήμερα 600 ευρώ πρέπει να πληρώσει κάποιος. Το 2022 θα πλήρωνε 580 για ευρώ για 78 τετραγωνικά όμως το σπίτι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Φεύγουμε από Περιστέρι. Πάμε Χαϊδάρι. 115 τετραγωνικά το διαμέρισμα. Τώρα σήμερα 850 ευρώ πρέπει να πληρώσει κάποιος. 106 τετραγωνικά το 2022, 750 ευρώ. Αυτές είναι πραγματικές περιπτώσεις τώρα, έτσι, για σπίτια τα οποία είναι παρόμοια. Μία τελευταία, Πετρούπολη. Νίκο, και να πάμε για την Πετρούπολη να δούμε και αυτή. 97 τετραγωνικά το διαμέρισμα το 2024, σήμερα 600 ευρώ. 85 τετραγωνικά, λίγο μικρότερο, 600 ευρώ το 2022. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Για να βλέπουμε, κύριε Θεοδωρίδη, αυτές τις τιμές, σημαίνει πως υπάρχει και κάποιοι άνθρωποι που νοικιάζουν σε αυτές τις τιμές. Δεν είναι δηλαδή στα ζήτητα τα σπίτια. Και πού θα μείνουν, στον δρόμο? Ναι, το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει τέτοια ζήτηση για τόσο ακριβή προσφορά. Θα σας πω αυτό που λέω συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Άκουσα που λέγατε προηγουμένως και για τους βουλευτές της περιφέρειας. Τα ακριβά ενοίκια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι η εκδίκηση της περιφέρειας που ερημώνει. Ναι. Επειδή δεν υπάρχουν δουλειές στην περιφέρεια και όλος ο κόσμος, ειδικά ο νεαρός κόσμος, έρχεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψει. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στην ζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω για μερικές πόλεις πολλά άλλα πράγματα τα οποία ζείτε και ζούμε. Πού είναι φοιτητού πόλης. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι... Τα Χανιά, τα Γιάννενα... Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά... Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν ορισμένες πόλεις που έχουν θέμα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία προσελκύουν υπερτοπικό πληθυσμό έχουν όλα το ίδιο θέμα. Επίσης, μην ξεχνάτε, ένα άλλο βασικό, μια άλλη βασική παράμετρο στην οποία συνήθως παραγνωρίζουμε και στην οποία αναφερθήκατε πολύ σωστά εμέσως, είναι ότι οι φοιτητές στην Ελλάδα δεν έχουν στέγαση εγγυημένη, δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έρχονται τα παιδιά, και καλά κάνουν για να σπουδάσουν, και να δημιουργείται μια πίεση οικιστική, την οποία σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αν υπήρχαν φοιτητικές εστίες, δεν θα τις είχαμε, δεν θα την είχαμε. Σε γενικές γραμμές όμως μπορώ να σας πω ότι αυτό το οποίο βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα το έχουν βιώσει οι πόλεις στο εξωτερικό πριν από 30-40 χρόνια. Η Ελλάδα έχει την τύχη ή την ατυχία να βρίσκεται στην περιφέρεια του παγκόσμιου καπιταλισμού. Και έτσι ζούμε πράγματα τα οποία οι άλλες πόλεις τα έχουν ζήσει πολύ νωρίτερα και τα έχουν λύσει πολύ νωρίτερα. Η βασική λύση. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε, και τον κύριο Σκιαδά κιόλας.
Από τα μαθηματικά, αν κάνουμε τα μαθηματικά, πόσο πάει το τετραγωνικό μέτρο σε αυτές τις περιπτώσεις που είδαμε. Τώρα, αυτό έβλεπα. Από 6,5 στα 9 πάει. Μισό ευρώ το τετραγωνικό. Μισό λεπτάκι. Το έχω εδώ. Πόσο είπατε, κύριε Σκιαδά? 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό. Περιστέρι, 55 τετραγωνικά ισόγειο. Το παράδειγμα που δείξαμε πριν από λίγο, η τιμή, παιδιά, είναι 11 ευρώ. 10,91. Στο Περιστέρι. 10 με 12 ευρώ είναι σε όλη την Αττική. Είναι τα ρήφα. Είναι τα ρήφα πλέον, λοιπόν. Είναι τα ρήφα, ακριβώς. Το ζήτημα είναι γιατί αυξάνονται αυτές τις τιμές. Δηλαδή, okay, έχουμε την είσοδο της Golden Visa, έχουμε τα Airbnb. Αλλά προφανώς δεν είναι μόνο αυτές οι αιτίες. Υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος κάποια μέρα να ξυπνάει ενοικιαστής, πώς το λένε, ιδιοκτήτης, και να λέει: «Α, εγώ τώρα θα το πάω στο Θεό», ας πούμε. Και όμως αυτό συμβαίνει. Είναι μια νοοτροπία που έχει περάσει στους ιδιοκτήτες. Επειδή κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν μειωθεί τα ενοίκια, προσπαθούν μέσα σε 3-4 χρόνια να βγάλουν σπασμένα δεκαετίας και με το παραπάνω. Έχουμε ξεπεράσει τις τιμές που επικρατούσαν πριν από την κρίση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματική ασύδοση εκ μέρους των ιδιοκτητών, διότι δεν υπάρχει και κάποια νομική νομοθετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει καμία προστασία για τους ενοικιαστές αυτή τη στιγμή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το σπίτι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι ένα καθαρά εμπορεύσιμο αγαθό. Δεν είναι ένα αγαθό το οποίο μπορούμε να το κάνουμε εισαγωγή. Επομένως, αυτή τη στιγμή, λόγω της μεγάλης αυτής έλλειψης που υπάρχει, γιατί πράγματι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση, έχει μειωθεί η προσφορά. Αλλά έχει περάσει και αυτή η νοοτροπία των ιδιοκτητών, όπου είναι ελεύθεροι να ζητάνε όσα θέλουν και με όσους όρους θέλουν, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει κάποια άμεσα μέτρα. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν πρόκειται να αποδώσουν, και το έχουμε αναρτήσει και στο site του Συλλόγου μας, τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να αποδώσουν. Αλλά τι θα βοηθούσε, κύριε Σκιαδά, εσείς? Θεωρούμε ότι τουλάχιστον για ένα διάστημα η βασική πρόταση του Συλλόγου Ενοικιαστών είναι ένας περιορισμός, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα στις μισθώσεις για ένα διάστημα. Άρα να μπει ένα πλαφόν. Να μπει ένα πλαφόν, θεωρείτε. Ένα πλαφόν το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε. Από την αντικειμενική αξία του σπιτιού, από την περιοχή, από την πολαιότητα, από την παλαιότητα, και κάποιους άλλους συντελεστές μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ να βάλω το πλαφόν, ναι. Μην το ακούμε περίεργα. Υπήρχε και παλιά, υπήρχε μέχρι και τη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000, είχε λειτουργήσει αρκετά ικανοποιητικά, και υπάρχει και άλλες χώρες. Στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμοί, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν περιορισμοί. Εδώ είμαστε τελείως ασίδωτοι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όχι μόνο είναι ελεύθερο το μίσθωμα, αλλά αυτή τη στιγμή, ερχόμενοι από μία περίοδο κρίσεως, οικονομικής κρίσης, το 90% των μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν μία μίσθωση είναι αορίστου χρόνου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να σε βγάλει χωρίς καμία αιτία, μόνο και μόνο επειδή έλειξε η μίσθωση. Να ρωτήσω και εγώ, Νικό. 900.000 ακίνητα είναι κλειστά, κύριε Σκιαδά. 900.000. Πώς είναι δυνατόν να είναι 900.000 ακίνητα κλειστά? Θα μου επιτρέψετε. Τι είναι αυτά τα 900.000? Δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα που να λέει ότι είναι 900.000. Υπάρχει το σπιτόγατο. Η ΑΔΕ άλλοτε λέει ότι είναι 900.000. Δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή Κυριακή. Είναι προς διάθεση, ας πούμε. Μάλλον δεν αξιοποιούνται αυτή αυτά. Συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων του δημοσίου. Όλα. Προκαιρού ότι είναι 600.000. Αλλά θα σας πω. Μισό λεπτό. Συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων του δημοσίου και του ιδιωτικού. Όλα. Όλα. Είναι περίπου 900.000 ακίνητα κλειστά. Πώς είναι αυτό να είναι? Καταρχήν. Το ερώτημα είναι πόσα ακίνητα είναι κλειστά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες πόλεις. Διότι είναι 900.000 ακίνητα κλειστά, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι στην επαρχία που δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, από επίσημες πηγές, 450.000 περίπου ακίνητα είναι αυτά για τα οποία έχουν κάνει αποποίηση οι κληρονόμοι. Λογοφυλών. Κληρονομικά βάρη. Λογοφυλών. Και τα οποία αναγκαστικά παραμένουν. Αυτά δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο. Να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο να μπορέσουν να πέσουν στην αγορά για να υπάρχει και μεγαλύτερη προσφορά. Οπότε καταλαβαίνετε και να έχουμε και μια μείωση στις τιμές των ενοικίων κάποια στιγμή. Ναι. Θα σας πω. Μόνο αυξήσεις. Σύμφωνα με τον νόμο, όταν δεν υπάρχουν απότεροι κληρονόμοι, καταλήγουν στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε πόσος χρόνος χρειάζεται
για να καταλήξουν αυτά τα ακίνητα που έχουν γίνει αποποιήσεις. Στο δημόσιο, τα οποία δεν ξέρει ότι τα έχει. Γιατί αν ρωτήσουμε το δημόσιο τι ακίνητα έχει στην κατοχή σου, δεν ξέρει. Δεν τα ξέρει. Με μεγαλύτερο κανόνι ακινήτων αυτή τη στιγμή στην αγορά, τον ΕΦΚΑ. Τον ΕΦΚΑ, ναι. Ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή έχει κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία καταραίουν. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Θεοδωρίδη. Ναι. Κύριε Θεοδωρίδη, υπόθεση εργασίας. Έρχεται ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στα δυτικά προάστια, ο οποίος το δίνει 500 ευρώ και σας λέει θέλω να τον νοικιάσω και να το πάω 800 ευρώ. Εσείς τι θα του πείτε? Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η παλαβομάρα στην Ελλάδα δεν είναι παράνομη. Ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Πουθενά δεν είναι παράνομη. Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ισχύει για όλα τα πράγματα, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Ένας ιδιοκτήτης, εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κιαδάς προηγουμένως και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε. Για το πλαφόν. Όπου έχουν μπει μέτρα ενοικιοστασιακού χαρακτήρα, η αγορά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις νέες επενδύσεις. Γιατί προστατεύονται οι παλιοί ενοικιαστές, αλλά οι νέοι ενοικιαστές, τα νέα παιδιά δηλαδή που είναι να μπουν στην αγορά, πληρώνουν αυτά το μάρμαρο. Εκτός του γεγονότος ότι, που είναι πάρα πολύ βασικό και σε αυτή τη στεγαστική κρίση που ζούμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ότι κάθε χρόνο τα κίνητα αποξιώνονται και χρειάζονται νέες επενδύσεις για να μπορέσουν να κατοικηθούν. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, και στο Εγάλεο 75 τετραγωνικά 630 ευρώ πρέπει να δώσει κάποιος. Ναι, και στην Κατερίνη 110 τετραγωνικά 200 ευρώ. Συγγνώμη. Δεν ζει κανένα εκεί όμως. Δεν είναι όμως ότι αναβαθμίζονται κιόλας. Δεν είναι καν ανακαινισμένα, δεν είναι καν επισκευάσματα. Ναι, δεν είναι ρεύκα. Με προβλήματα, με πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχει μια υποχρέωση. Δεν υπάρχει μια υποχρέωση να πεις στον ιδιοκτήτη ότι άκουσε να δεις, αν θες να κάνεις αύξηση, θα πρέπει να το ανακαινήσεις, να βάλεις, να κάνεις θερμική προστασία. Πληρώνεις 8 ευρώ τετραγωνικό και το καζανάκι είναι με αλυσίδα. Αυτό λοιπόν, αυτό ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν είναι λογικές οι ιδιοκτήτες. Μισό λεπτό, γιατί μιλάτε και οι δύο, κύριε Σκιαδά. Μισό λεπτάκι. Έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ωραία, λοιπόν. Όχι. Αυτό είναι. Όχι. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Είναι... Τι επισκευές έχουν γίνει. Αυτό είναι ένα σύστημα, το οποίο έχει αποτύχει παντού όπου έχει προσπαθήσει να εφαρμοστεί. Και το οποίο θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερα. Είναι δομική η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε το πρόβλημα να αναπτυχθεί γρήγορα.